Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Μία εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη της Δέσποινας Ακλαδιώτου, της κυράς της ΡΟ, καθώς φέτος συμπληρώθηκαν 4 δεκαετίες από την κίνησή της. Η ιδέα για την εκδήλωση αυτή φόλιαζε για αρκετό καιρό στη σκέψη μας, ώσπου όταν ορίμασε κατέβηκε στην καρδιά μας και η καρδιά δια των χιλέων εξέφρασε την επιθυμία για την υλοποίησή της. Βρέθηκαν τότε ευήκοα ότα, τα οποία όχι μόνο άκουσαν την επιθυμία μας να τιμηθεί αυτή η γυναίκα σύμβολο, αλλά φρόντισαν το όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Εργάστηκαν ο καθένας με τα δικά του μέσα και από την θέση ευθύνης του, ούτως ώστε σήμερα να μπορέσουμε να απολαύσουμε το αποτέλεσμα αυτό. Σε αυτά τα πρόσωπα, επιτρέψτε μου στην αρχή του λόγου μου να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες ως ελάχιστο αντίδωρο στον κόπο και το μεράκι τους. Και αρχικώς, να εκφράσω θερμές ευχαριστίες στον μακαριότατο ποιμενάρχη μας, Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο τον Δεύτερο, ο οποίος δια του σεπτού εκπροσώπου του, πανοσιολογιωτάτου αρχιμανδρίτου Πατρός Βαρνάβα Θεοχάρη, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος παρίσταται σήμερα ανάμεσά μας, αγκαλιάζει την προσπάθειά μας και ίσταται όχι μόνο πατέρας, αλλά και συγκυρινέως στον αγώνα και τις προσπάθειές μας. Πολλές ευχαριστίες οφείλουμε στον εντιμότατο Δήμαρχο Αθηναίων, κύριο Κωνσταντίνο Μπακογιάννη, και τον Δήμο για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας αυτής. Σήμερα βρίσκεται ανάμεσά μας ο αξιότιμος αντιδήμαρχος, ο κύριος Βαφιάδης, και στο πρόσωπό του του ζητάμε να μεταφέρει και τις ευχαριστίες μας. Χωρίς την αίθουσα θα αδυνατούσαμε σήμερα να προχωρήσουμε στην εκδήλωσή μας. Ο πανοσιολογιώτατος αρχιμανδρίτης πατήρ Ειρηναίος Νάκος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μεταξύ άλλων καλλιτεχνικός διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Ναού μας, είναι εκείνος που εξ αρχής στήριξε την σκέψη για την εκδήλωση αυτή και έπειτα καθοδήγησε τις προσπάθειές μας. Γέροντα, σας ευχαριστούμε θερμά. Και μαζί με εσάς ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τον κύριο Γεώργιο Δεμελή, υπεύθυνο μουσικής στο Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής, καλλιτεχνικό διευθυντή της Ορχήστρας Κανών, αλλά και διδάσκοντα στο Τμήμα Βυζαντινής Μουσικής Ψαλτικής Τέχνης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Χωρίς τον κύριο Δεμελή, η σημερινή μας εκδήλωση θα παρέμενε απλώς μια σκέψη, φωλιασμένη στην καρδιά μας και μόνο. Ομοίως ευχαριστούμε και ευγνωμονούμε τους συντελεστές της ορχήστρας που σήμερα κάνουν κατάθεση όχι μόνο του καλλιτεχνικού τους ταλάντου, αλλά και της ελληνικής ψυχής τους. Αξίζουν όμως, εκτός των ευχαριστειών μας και των συγχαρητηρίων μας, οι καλλιτέχνες που έρχονται σήμερα να υλοποιήσουν το όραμά μας. Πιο συγκεκριμένα, οι θεράποντες του ελληνικού και παραδοσιακού τραγουδιού, κυρία Σοφία Μάνου και κύριος Γεώργιος Ντόβολος, τους οποίους αδειμονούμε να απολαύσουμε. Αλλά μαζί με αυτούς και η καταξιωμένη ηθοποιός, κυρία Ναταλία Δραγούμη, που έρχεται να δραματοποιήσει τα κείμενα της εμπνευσμένης γραφίδας του κυρίου Ρένου Νεκταρίου Παυλάκη. Κατακλείοντας, το χορευτικό του ναού μας, Αγίου Δημητρίου των Όπλων, έχει σκοπό να μας μεταφέρει θύμησες αλωτινών εποχών από τα αγιασμένα χώματα των Δωδεκανήσων. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστίες όμως οφείλουμε σε όλους εσάς που έρχεστε σήμερα να μοιραστούμε μαζί την χαρά ότι η πατρίδα μας ακόμα και σήμερα γεννά ήρωες και αγίους, ενώ συνεχίζει να εμπνέει γενιές. Όλοι μας είμαστε υποψήφοι ήρωες και άγιοι και αυτή η σκέψη ενέπνευσε τη σημερινή εκδήλωση ως έκφραση ευγνωμοσύνης στην κυρά της ΡΟ, την Δέσποινα Ακλαδιώτη. Ένα όνομα για την αιωνιότητα, γραμμένο με χρυσά γράμματα στις δέλτους της ιστορίας. Μιας ιστορίας που στον αντίλαλό της αντιχούν ονόματα μαρτύρων και ηρώων, των οποίων τις σκιές οραματιζόμαστε να αναδύονται και να προβάλλονται από όλα τα σημεία του ελληνικού ορίζοντα.
Στα στήθη μας έχουμε απομνημονευμένα ονόματα ήδη από τα θρανία των σχολείων μας και τις μορφές των ηρώων αποτυπωμένες στα μάτια μας απ' άκρη σ' άκρη στεριάς και πελάγου της αιματοβαμμένης Ρωμιοσύνης. Όμως να ξέρετε, το πάνθεο των ηρώων και των μαρτύρων του γένους μας δεν είναι πλήρες. Η μεγάλη του επίσημη αίθουσα, όπου ακτιδοβολούν οι περίλαμπρες μορφές των επωνύμων ηρώων και μαρτύρων, δεν επαρκεί για να εκφράσει το μέγεθος της θυσίας, την ένταση της ανδραγαθίας, την έκταση του ολοκαυτώματος. Αποσιάζουν ο άγνωστος στρατιώτης και η απουσία του δεν επιτρέπει να ολοκληρωθεί η επιμνημόσυνη ιεροτελεστία. Κάτω από την ολόφωτη, την πανηγυρική του πανθέου μας αίθουσα, αψιδώνονται οι θόλοι της ιερής κρύπτης και εκεί, στο θαμποφώτιστο χώρο της, όπου τρεμοσβήνει κάποιο ταπεινό καντήλι, εκεί όπου η νεκρική σιγή δεν την ταράζει κανένας αντίλαλος ύμνου ή θρήνων, εκεί πλανώνται αθόρυβα, απαραπώνετα, αδιαμαρτύρητα, πλανώνται οι σεμνές σκιές των αφανών ηρώων των ανωνύμων μαρτύρων. Πλανάται το μέγα πλήθος της φασματικής στρατιάς που συγκροτούν οι απολυσμονημένοι του θρύλου, οι ακατάγραφοι της ιστορίας. Στην πανίερη αυτή αφανή κρύπτη του Πανθέου προσερχόμαστε σήμερα με αυτή την εκδήλωση για να προσκυνήσουμε ευλαβικά το ανεπίγραφο κενοτάφιο εκείνων που δικαιούνται το παν γιατί αρκούνται στο τίποτα. Όσο είναι αλήθεια και αν περικλεί η κρίση ότι η ιστορία των εθνών είναι η ιστορία των μεγάλων τους ανδρών, μεγαλύτερη και απόλυτη αλήθεια, ασυζήτητη και αναντήρητη είναι τούτη, ότι αν τα έθνη, αν οι λαοί, αν τα πλήθη δεν προσφέρουν αυτοσυνείδητα και αυθόρμητα το απαιτούμενο στερεό, συμπαγές ηθικό έδαφος, οι μεγάλοι τους άνδρες δεν μπορούν να οικοδομήσουν και να εξοραίσουν την ιστορία. Το γένος μας αδυνατεί να συντάξει μητρό των αφανών ηρώων, γιατί τα στοιχεία τους δεν είναι καταχωρημένα στο ληξιαρχείο της ιστορίας. Κι όμως, τα θεμέλια του βρίσκονται ριζωμένα δίπλα στα κόκαλα των ηρώων αυτών. Για αυτούς τους ήρωες, ο Αχιλλέας Παράσχος διαλαλεί. Γνωρίζουν ότι άγνωστη θα πέσωση. Γνωρίζουν ότι της λύθης η ψυχρά τους αναμένει κλίνη. Κι όμως, εις τον θάνατον ατάραχοι βαδίζουν. Δεν πολεμούν υπέρ αυτών ουδέποτε εκείνοι. Αυτοί την πείναν, τα σπληγάς, το μνήμα, την σκοτίαν και άλλοι εις το φως και εις την αθανασίαν. Ήρωες αγνώριστοι ποιούνται στη στασκότη. Εάν η μνήμη λησμονεί την έξοχον θυσίαν, εκεί επάνω του Θεού το βλέμμα δεν υπνώτη. Βλέπει τα έργα και ποτέ την ιστορίαν. Ω ήρωες αγνώριστοι, πεσόντες εις τα σκότη, αν είστε κάτω έσχατοι, επάνω είστε πρώτοι. Έτσι λοιπόν μια άγνωστη για τους πολλούς, εγνωσμένη όμως στον Θεό και στην πατρίδα, πεθαίνει στις 13 Μαΐου του 1982. Η κυρά της Ρο, η γυναίκα σύμβολο που ύψωνε επί 40 χρόνια την ελληνική σημαία στη βραχονισίδα Ρο, κοντά στο Καστελόριζο, απέναντι από τα τουρκικά παράλια. Το όνομά της ήταν Δέσποινα Αχλαδιώτη και είχε γεννηθεί στα 1890. Την αποκαλούσαν κυρά της Ρο ή διαφορετικά κυρά της Ρωμιοσύνης για τον πατριωτισμό που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια που έμεινε ολομόναχη στη Βραχονισίδα. Η Δέσποινα καθημερινά ύψωνε την ελληνική σημαία ώστε να την βλέπουν τα διερχόμενα πλοία και να υπενθυμίζει στους Τούρκους την ελληνικότητα του νησιού. Πρώτη φορά εγκαθίσταται στο Άγωνο νησί μαζί με τον σύζυγό της Κώστα το 1927. Μαζί τους δεν είχαν τίποτα άλλο παρά μερικά ζώα για να καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες. Όλες οι οικογένειες που κατοικούσαν στο νησί
Λίγα χρόνια αργότερα του εγκαταλείπουν και εκείνη και ο σύζυγός της μένουν οι μοναδικοί του κάτοικοι. Η ίδια αναφέρει: «Η ζωή των Καστελοριζιωτών ήταν η Βραχονισίδαρο. Αν οι Τούρκοι την έπαιρναν, δεν θα υπήρχε Καστελόριζο». Η παρουσία της Δέσποινας στοχοποιήθηκε από τους Τούρκους και συχνά δοκίμαζαν τις αντοχές της. Πρώτη φορά, στα 1929, ανεβαίνουν και υψώνουν την τουρκική σημαία στη Ρο. Μόλις η Δέσποινα την βλέπει, παίρνει ένα λευκό σεντόνι και γαλάζιο ύφασμα και ράβει την ελληνική σημαία. Μαζί με τον άντρα της, κατεβάζουν την τουρκική και υψώνουν την ελληνική. Το 1940, ο σύζυγός της αρρωσταίνει βαριά. Η κυρά ήταν μόνη στη Βραχονισίδα. Ανάβει φωτιές για να ειδοποιήσει τους ψαράδες για βοήθεια, αλλά εκείνοι άργησαν να φτάσουν στη Ρο. Ο σύζυγός της πεθαίνει μέσα στη βάρκα κατά την μεταφορά του στο Καστελόριζο. Το 1943, η Δέσποινα επιστρέφει με την τυφλή της μητέρα και συνεχίζει να υψώνει την ελληνική σημαία. Εκείνη τη χρονιά το αντιτορπιλικό κουντουριό της φτάνει στο λιμάνι του νησιού και το Καστελόριζο ελεύθερο μένει πλέον από τους Ιταλούς. Το νησί μετατρέπεται σε έδρα των συμμάχων, οι οποίοι όταν άκουσαν για μια γυναίκα που κατοικεί στην απέναντι Βραχονισίδα, στέλνουν ναύτες να την χαιρετήσουν και να της δώσουν τρόφιμα και εφόδια. Η Δέσποινα τους βοηθά καθ' όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων και όταν τα πλοία περνούν μπροστά από την Ρο, εκείνη τρέχει και τα χαιρετά κουνώντας την σημαία. Ακόμα και κατά τον βομβαρδισμό του Καστελόριζου από τα γερμανικά βομβαρδιστικά, όταν όλοι οι κάτοικοι εγκαταλείπουν το νησί, η κυρά της Ρο παραμένει. Μένει και το προστατεύει, καθώς όταν έλειπε, οι Τούρκοι έβρισκαν την ευκαιρία να ανέβουν στη Βραχονισίδα. Η ίδια κάποτε είπε: «Με την ελληνική σημαία υψωμένη και την αγάπη για την Ελλάδα βαθιά ριζωμένη μέσα μου, πέρασα όλες τις κακουχίες». Βέβαια, η ζωή στην Ρο δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Αλλά νιώθεις πιο πολύ την Ελλάδα. Χαμένος όπως είσαι στο πέλαγος, λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις τουρκικές ακτές. Την ελληνική σημαία θέλω να μου την βάλουν στον τάφο μου. Σε ηλικία 92 ετών, η Δέσποινα Χλαδιώτη, η κυρά της Ρο, αφήνει την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο της Ρόδου. Η επιθυμία της εκπληρώνεται. Ενταφιάζεται στο Ξερονήσι, δίπλα στον ιστό της ελληνικής σημαίας, με τιμές εθνικής ηρωίδος. Στη Δέσποινα, αλλά και σε όλους αυτούς τους αφανείς ήρωες των αγώνων του γένους μας, αφιερώνουμε λοιπόν σήμερα την εκδήλωσή μας. Και μαζί με αυτούς τους άγνωστους, την αφιερώνουμε και στους αφανείς ήρωες της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας, που μοχθούν και δίνουν αθόρυβα, αγόγγιστα, με συνέπεια και υπευθυνότητα, την καθημερινή μάχη σε όλα τα μέτωπα, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μέτρο του δυνατού, στις πολλαπλές και ανελαστικές υποχρεώσεις τους, τους αφανείς ήρωες εκείνους της κοινωνίας μας, ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα μας και γύρω μας, ανθρώπους που αγωνίζονται με συνέπεια και ήθος, ανθρώπους που ανεβαίνουν το δικό τους Γολγοθά και καλούνται να σηκώσουν στις πλάτες τους το δικό τους φαρύτατο φορτίο ζωής. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θέλουμε να παρακαλέσουμε τον εντιμότατο κύριο Αντιδήμαρχο, κύριο Βαφιάδη, να απευθύνει και εκείνος το χαιρετισμό του σε όλους μας. Εκ μέρους του Δημάρχου της Αθήνας, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Θέλω ταυτόχρονα να σας απευθύνω ένα θερμό χαιρετισμό του Δημάρχου της Αθήνας, του κύριου Κώστα Μπακογιάννη. Η κυρά της Ρο, λοιπόν, η Δέσποινα Χλαδιώτη, συνεχίζει να μας οδηγεί σε μονοπάτια πατριωτισμού.
και αυτή την εποχή το χρειαζόμαστε πάρα πολύ. Η υπηρεσία διοργάνωσης μουσικών εκδηλώσεων βυζαντινής και ευρωπαϊκής μουσικής και ηχογραφήσεων και παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών αποτείνουν φόρο τιμής σήμερα με τη σημερινή συναυλία. Θέλω να είμαι γρήγορος, να σας ευχαριστήσω ξανά και να σας πω ότι πρέπει να θυμόμαστε τους ήρωες, να τιμούμε τους ήρωές μας, την πατρίδα μας, την ιστορία μας και ιδιαίτερα την κυρά της Ρο, που πράγματι κράτησε το νησί, γιατί σήμερα, αν τότε η τουρκική σημαία παρέμεινε, σήμερα οι Τούρκοι θα ήταν το πόδι τους στο Αιγαίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα του 1927, όταν η Δέσποινα Χλαδιώτη πήρε από τη μεγάλη ξύλινη κασέλα ένα μεγάλο λευκό σεντόνι. Όλο το βράδυ έκοβε με το ψαλίδι και έραβε με το χέρι της πάνω στο πανί. Ο σύζυγός της, ο Κώστας, τη βοηθούσε στην εργασία της. Το ξημέρωμα τράβηξαν στο βράχο κοντά στη θάλασσα που ήταν ο ιστός. Εκεί, για πρώτη φορά, κοιμάτισε η ελληνική σημαία. Οι λιγοστοί κάτοικοι την είδαν με το φως του ήλιου, χάρηκαν και απόρρισαν μαζί. «Πώς βρέθηκε, ποιος την έβαλε, εχθές δεν υπήρχε τίποτε». Απόκριση καμιά. Μόνο ένα χαμόγελο στα πρόσωπα του Κώστα και της Δέσποινας. Η μικρή σιωπή έσπασε όταν εκείνη γύρισε στους λιγοστούς κατοίκους και είπε «Πελαγίσια είναι, θαλασσινή. Το κύμα μας την έφερε από του πελάγου τα βάθη και ο αέρας μας την κρέμασε να νιώθουμε Ελλάδα». Όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν την Ελλάδα, οι περισσότεροι έφυγαν από τη Ρο. Άλλοι πήγαν στη Ρόδο, άλλοι στην Κύπρο, άλλοι ξενιτεύτηκαν σε άλλες χώρες, μακριά. Η Δέσποινα ούτε που το σκέφτηκε. Έμεινε εκεί, με τον άντρα της και τα λιγοστά του ζώα. Ένα πρωί τρέχει πάνω στο λόφο κρατώντας ξερόκλαδα. Σε λίγο ανάβει δύο μεγάλες φωτιές. Με τον καπνό κάνει σινιάλο στα ψαροκάικα να τη δουν. Ο άντρας της, ο Κώστας, ασθένησε βαριά. Μάταια έριχνε ξύλα στη φωτιά η Δέσποινα. Ο αγαπημένος της άντρας έφυγε. Τον έκλαψε. Τον έθαψε μόνη της. Ούτε αυτό την πτώησε. Έμεινε εκεί με την τυφλή της μάνα. Όταν πέθανε η μάνα της, η κυρά της Ρο είπε «Έχω μάνα μου την Ελλάδα». Oh.
δεν έχω δρόμο ούτε γειτονιά. Να περπατήσω μια πρωτομαγιά. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Και δεν δακρύζεις ποτέ σου, μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς. Σαρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Και στις σαρένες του κόσμου, μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είμαι πολύ συγκινημένη απόψε. Ως παιδί του εξωτερικού μπορώ να πω ότι μοιράζομαι αυτόν τον έρωτα για την πατρίδα μας, με αυτή τη γυναίκα, τη σπουδαία γυναίκα, και θέλω το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για αυτούς τους ανθρώπους που τον περασμένο αιώνα έκαναν αυτή την παλαβομάρα, αυτή την τρέλα και θυσίασαν τη ζωή τους είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο για αυτήν εδώ τη μικρή γαλάζια πατρίδα. Το πιο δυνατό σας χειροκρότημα, όχι για μας, για εκείνους. Καλή ακρόαση. Για αυτή τη χώρα, για αυτόν τον τόπο, για αυτή τη φωτισμένη ηλιόλουστη πέτρα που είναι αγιασμένη από το αίμα των ηρώων της, γράφει ο Παλαμάς. Είμαι η Ελλάδα. Των πατρίδων είμαι εγώ η κορώνα. Και των ανθρώπων ο βωμός. Και των εθνών η Ελένη. Και τα ανταμόνος των καιρών τα ρέμα, τα ζωογόνα. Τα τρόπαια της Αράχοβας. Τα αδελφικά τεμένη. Όμορφη και παράξενη. Σε κουμπούλαχε δεν είδα. Α,
νυφτερότα. Στείνει στη γη καράβια κι υποστά νερά. Κλαίει, φιλεί το χώμα. Αν φοβάμαι, τι να φοβηθώ, τους Τούρκους απέναντι. Όχι, δεν φοβάμαι. Έχω την Παναγιά προστάτη μου. Αυτοί, σαν δουν ότι πάω απέναντι στο Καστελόριζο, αμέσως έρχονται και σηκώνουν τη σημαία τους. Ναι, ναι, το έκαναν 2 φορές. Αλλά γυρνώ και πάλι η σημαία μας είναι ψηλά. Με την ελληνική σημαία υψωμένη, και την αγάπη για την Ελλάδα, πέρασα κακουχίες. Αυτή τη σημαία που υψώνω τόσα χρόνια, θέλω να μου βάλουν στον τάφο μου και να ταφώ εδώ, στη Ρο, στο Ρόδο το Αμάραντο. Σ' αγάπησε ματά, με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Yeah.
Ένα μαγιάτικο απόγευμα του 1978, ο καπετάν Γιάννης με το καΐκι του φθάνει στη Ρο. Αφού πήρε το δεμάτι με τα τρόφιμα, πήρε το μονοπάτι για την καλύβα της κυράς, όπως έλεγε τη Δέσποινα. Εκείνη καθιστή απ' έξω, θορούσε το πέλαγος. «Τι συλλογέσαι, κυρά μου?» «Μία και μόνο σκέψη, Μπαρμπαγιάννη μου. Βρίσκομαι εις τα σδισμάς του βίου μου και 40 χρόνια εδώ, στο νησάκι μου. Ευγνωμονώ το Θεό που με αξίωσε και με αξιώνει να αγναντεύω αυτό το χρώμα του ουρανού και της θάλασσας στο κύμα. Με ξυπνά κάθε πρωί και με κοιμίζει κάθε βράδυ να ανεβοκατεβάζω τη σημαία μας που έχει αυτά τα χρώματα του ουρανού, τα αρώματα της θάλασσας». Δεν εκράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια αδελή. Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα. Σου σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα ενώσω πριν στη ζητιάνια δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα. Ο θόρυβος ερχόταν από μακριά, αλλά η Δέσποινα αμέσως κατάλαβε ότι ήταν από την Ανατολή. Είναι ελικόπτερο. Με δυσκολία σηκώθηκε από το κρεβάτι και βγήκε έξω. Αφουγκράστηκε τον ήχο που ήταν ανακατεμένος από το κύμα και τους γλάρους. Με βαριά βήματα, σιγά σιγά περπάτησε ως τον βράχο που κοιμάτιζε η γαλανόλευκη. Εν τω μεταξύ το ελικόπτερο πετούσε χαμηλά και μια κόκκινη σημαία με το μισοφέγγαρο κρεμόταν από κάτω του. Τότε αυτή έβγαλε από το στήθος της μια σημαία ελληνική και με τα γέρικα της χέρια τη σήκωσε ψηλά όσο μπορούσε. Το βλέμμα της καθάριο, θεληματικό, κοίταζε τον πιλότο. Σαν να τον είχε ξαναδεί ή μήπως όχι.
Λίγα δευτερόλεπτα κράτησε. Αυτός έφυγε, όπως πολλοί άλλοι στο παρελθόν. Η κυρά της Ρο όμως ήταν πάντοτε εκεί. Και στα γεριού το πόδι, η ταλίσιδα του Ρωμιού και στα γεριού το πόδι. Εδώ το φως, εδώ γυαλός, χρυσές γαλάζιες γλώσσες, στα βράχια ελάφια πέλεκαν τα σίδερα μας. Σουρούπωσε στην πλατεία με τα λιγοστά δέντρα. Τα παιδιά φεύγουν. Και μόνο τα ρηγμένα φύλλα έχω για παρέα. Ένα περίπτερο στην άλλη άκρη και γύρω-γύρω σπίτια με πολλές ψυχές. Ερείπια δεν έχει ακόμη. Μόνο τις σκέψεις μας. Τις κρύβουμε μέσα μας βαθιά, σαν να είναι θάλασσα. Και ψάχνουμε βυθό, να μη φαίνονται. Μόνο τα λόγια ακούγονται σαν άρχονται από του πελάγου τις σκοτεινές σπηλιές.
βάζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα. Και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών και σε δόνια στις κοπέλες παγρυπνούμε γρυφά. Κρυφάνια να ακούν το νερό των τάχων τα θαύματα. Το νερό των τάχων τα θαύματα. Η θάλασσα που φιλοξένησε πολλές ζωές μέσα της, που τάισε με ελπίδα, προσμονή και όνειρα αμέτρητες ψυχές, αυτή που τους καημούς ξενύχτησε και τις αγάπες γέμισε. Μια θάλασσα πλατιά, ταξίδι στα λιμάνια της καρδιάς, κλειστά τα μάτια για ταξίδια του μυαλού, ψυχής φτερούγισμα στην άκρη αυτού του κόσμου. Φίλοι μου, ήταν τα πουλιά, τα σύννεφα, τα αστέρια. Μα εγώ πάντοτε ήθελα εδώ να τριγυρνάω. Όσο μεγάλο το ταξίδι, τόσο νοστάλγησα τον γυρισμό. Το τέλος να γράφω για αρχή. Ξεκίνημα, η αιώνια, η μικρή μου πατρίδα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου είχαν ρίζες, ήταν δέντρα. Κουτάντισε με φύλλα η καρδιά και τ' άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει.
Και να θέλεις, δεν μπορείς να σωπάσεις. Με ένα πρόγονο βαρύ και ασήκωτο στις πλάτες δεν μπορείς. Θέλεις να ανέβεις, μα αυτά τα κουρέλια σε εμποδίζουν και σε έχουν σκυφτό. Σηκώνεσαι κάποιες φορές, μα μόνο ο ήλιος σε ζεσταίνει και ένας μικρός σταυρός. Τα ταμπούρια σου αφήνεις, μα πάντα γυρνάς. Εσύ, Έλληνα, που παλεύεις ηρωικά, σιωπηλά, με αξιοπρέπεια στη φτώχεια και τη δυστυχία σου. Εσύ, Έλληνα, που τα βάζεις με κύκλοπες και λες τριγώνες και οδύσσεσαι και θυμώνεις και κλαις μονάχος σου σε ένα ξοκλήσι, ανάβοντας κερί για τους πεθαμένους σου και για τους ζωντανούς σου. Εσύ, Έλληνα, πέτα ψηλά στις αετοφολιές σου και ρίξε αγιασμό στους τάφους των ηρώων. Σοπάσω μέσα μου την ομορφιά του κόσμου. Ο ουρανός η θαλάσσα
από τα χωράφια στα πηγάδια μέχρι το καστέλο Ρώσο, η ματιά φεύγει και έρχεται σημά στο κύμα και τον βράχο. Αιώνιο, δυνατό και μέγιστο σαν πύργος, είναι πελώριο, δυνατό σημάδι των Ελλήνων. Η ομορφιά παλεύει στα νερά, σαν να είναι βάρκα που στέκει ακίνητη, σιωπηλή. Κι όσο μακραίνεις, χάνεται, μα δεν φεύγει. Στέκει εκεί, αμίλητο και νισταγμένο, σαν να είναι μικρό το παιδί. Μα ναι, 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 είναι. Είναι, είναι το μικρό μου καστελόριζο. Αρχίνησο και τα πω, αναρχίνησο και τα πω, τα βαθύ μου τραγούδι και λαμπαναμπα, τα βαθύ μου τραγούδι και λαμπαναμπα. Η μαύρη γης μαραίνεται, η μαύρη γης μαραίνεται, δε βγάζει πια λουλούδι. Δε βγάζει πια λουλούδι και λαμπαναμπα. Και τα τραγούδια λόγια είναι, και τα τραγούδια λόγια είναι, τα λένε οι πικραμένοι και λαμπαναμπα. Κραμένοι και λαμπαναμπα, παλεύουν να βγει το κακό, παλεύουν να βγει το κακό, και το κακό δε βγαίνει και λαμπαναμπα, και το κακό δε βγαίνει και λαμπαναμπα. Αντίκριμ ήρθες και κάτσες, αντίκριμ ήρθες και κάτσες, σαν ήλιος σαν φεγγάρι και λαμπαναμπα, σαν ήλιος σαν φεγγάρι και λαμπαναμπα. Και ρούφιξες στο αίμα μου, και ρούφιξες στο αίμα μου, σαν το ξέρω σφουγγάρι και λαμπαναμπα, σαν το ξέρω σφουγγάρι και λαμπαναμπα. Να τον έχει που προβάλλε, να τον έχει που προβάλλε, και κάντε του και τόπο και λαμπαναμπα, και κάντε του και τόπο και λαμπαναμπα. Να λάμψει σαν αυγερίνος, να λάμψει σαν αυγερίνος, στη μέση των ανθρώπων και λαμπαναμπα, στη μέση των ανθρώπων. Μεγάλη και χαρά και τιμή να είμαι σήμερα εδώ να συμμετέχω σε μια τόσο σημαντική και σπουδαία εκδήλωση για το περιεχόμενό της, για την κυρά της Ρόπου. Όσες φορές βλέπω τη φιγούρα της, είτε στην τηλεόραση, είτε σε φωτογραφίες, είτε σε διηγήματα, με πάει σε εκείνο το περίφημο του Αλεξανδρινού ποιητή, του Καβάφη, σεβασμιότατε, ότι τιμή και δόξα σε όσους τη ζωή τους όρισαν να φιλούν Θερμοπύλες, ποτέ μη κινούντες από τον τόπο που ορίστηκαν. Καλό βράδυ, καλή διασκέδαση σε όλους, καλή θέαση.
Όλα πικρά της ξένης
και τα λουλούδια ακόμα. Όλα πικρά της ξενιτιάς και τα λουλούδια ακόμα. Δεν έχει όρια η θάλασσα. Είναι απέραντη, μεγάλη και τρανή. Δεν την νικάς, τη σέβεσαι και τη γλυκαίνεις. Ξεμακραίνω πολύ. Δεν φαίνεται το εκκλησάκι του Αϊνικόλα. Σαν να βλέπω τον Ποσειδώνα αντάρα με την Τρίαινα να κάνει στα βαθιά. Μα δεν φοβάμαι. Σαν ξεμακραίνω από το φάρο της ελπίδας. Ονειρεύομαι για αυτά που μ' έμαθαν να θέλω από παιδί. Να χτίσω άλλες πολιτείες με γέλιο και με δάκρυ. Αν θα γυρίσω, δεν ξέρω. Αν θα είμαι ευτυχισμένος, δεν ξέρω. Πού θα με πάει όμως, ξέρω. Ταξίδι είναι. Μακριά θέλω να πάω. Πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη. Φύσα θαλάσσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη. Φύσα θαλάσσα πλατιά, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Να μας πάρεις μακριά, να μας πας στα πέρα μέρη. Φύσα θάλασσα πλάτια, φύσα γέρι, φύσα γέρι. Μη λυπάσαι, άνθρωπε του κόσμου. Μη μας θωρείς με θλίψη. Μέσα από τον πόνο θεριεύουμε και ζούμε τη χαρά. Σκλαβιά δεν μας ταιριάζει. Φεύγουν όλα, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Κλαίμε και γελάμε. Χορεύουμε και τραγουδάμε. Ρωμιοί είμαστε και ζούμε στην ηλιόλουστη πέτρα. Τι λες, σου λέω. Κοίτα το φως που σου στέλνουμε αιώνες τώρα. Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις. Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις. Εκεί που πάει να σκύψει τη ρωμιοσύνη μην την κλαις.
εκεί που πάει να σκύψει με το σουγιά. Στο κοκαλό με το λουρί στο σβέρκο. Τη Ρωμιοσύνη μη την κλαις. Να την πετυχαίται, να την πετυχαίται, να την, να την, να την πετυχαίται. Να τι πετυχαίτα από ξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να τι πετυχαίτα από ξαρχής κι ανδριεύει και θεριεύει και καμακώνει με το καμάκι του ήλιου. Πάμε! Να τη πετυχαίτα από ξαρχής κι ανδριεύει και δεν φοβόμαστε κανέναν και καμακώνει το θεριό με το καμάκι του ήλιου. Να τη πετυχαίτα από ξαρχής κι ανδριεύει και μες στα τείχη της πόλης ο παλαιολόγος χωρίς στέμα ξεσπαθώνει και βροντά και ο διγενής σταλώνει του λαβωμένος καρτερικά προσμένει την Ανάσταση. Ένας ψαράς από το νησί του φεύγει πολέμαρχος να γίνει. Και εκεί κάτω στην Κύπρο δύο παλικάρια τρέχουν θυμωμένα. Στον έναν καιρό τώρα στις φλέβες του δεν κυλούσε αίμα. Λάβα ήτανε και έκαιγε τα σωθικά του. Φωτιά έβγαζαν τα μάτια του, τα χέρια του ατσάλι. Ο πόνος δεν έφευγε. Ο τόπος του μαρτυρά και ματώνει ακόμη. Ο ιστός που σκαρφάλωσε του έδωσε φτερά και οι σφαίρες του εχθρού δεν τον πληγώσαν. Τον θέργεψαν. Τον έκαναν αετό. Μόνο το τσιγάρο του πέσε από το στόμα. Χρόνια τώρα πετά ψηλά και αγναντεύει αυτούς που αγάπησε. Μα πιο πολύ αυτό το χρυσοπράσινο φύλλο που είναι ρηγμένο στο πέλαγο. Γη της λεμονιάς της ελιάς. Γη της αγκαλιάς της χαράς. Γη του πέφτου του κυπαρισιού. Των παλικαριών και της αγάπης χρυσοπράσινο. Ρηγμένο στο πέλαγο. Το νιώθετε έτσι, το νιώθω μόνο εγώ. Γη του ξεραμένου λιβαδιού. Γη της πικραμένης Παναγιάς.
και πάρε με κοντά σου, μονάχα αυτό ζητώ. Ένα δρολάπι είναι ο Έλληνας, μια μπόρα μες τη νύχτα, μια αυγή με ουρανό καθάριο από τον ήλιο. Κύπρος, Κρήτη και Μοριάς, Ιόνιο και Αιγαίο, Θράκη, Μακεδονία, Ήπειρος, μια μάζοξη αντάμα ταξιδεύουν. Με τα τρικάταρτα καράβια, ταξίδι στο νερό, ταξίδι στον ουρανό. Αυτά τα καράβια βγήκαν σε στεριά και άνθρωπο γυρεύουν. Βγήκαν στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Κι όσοι δε βάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο παπόρι. Κι όσοι δε νύχτα με δυο φεγγάρια, κι όσοι δε ήλιο σαν να χύνω. Εδωμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό. Αχ, η Ελλάδα μας. Καράβια βγήκαν στη στεριά και πιάσανε. Ταξίδι είναι η ζωή. Πολλοί σταθμοί, σαν τα νησιά μας. Άλλα μικρά και άλλα μεγάλα. Άλλα με βράχους, άλλα με κάμπους. Άλλα φτωχά και άλλα πλούσια. Άλλα κοντινά και άλλα μακρινά. Όλα όμως έχουν γραμμένη μια ιστορία. Και αν θέλω όλα να τα δω, δεν γίνεται. Μια ζωή δεν φθάνει. Και αν θέλω να προφθάσω, να αρμενήσω μεσοπέλαγα για να τα δω. Και αν δεν προλάβω, δεν πειράζει. Φθάνει μόνο να αγαπήσω. Να ξεκουραστώ.
έξω πελαγαρμενίζω και έχω πλώρα το καημό. Μέσω πελαγαρμενίζω και έχω πλώρα το καημό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι αλ' μπορώ το χωρισμό. Και έχω την αγάπη πρίμα κι αλ' μπορώ το χωρισμό. Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά. Έχεις κάψει την καρδιά. Την κορφή του ψιλωρί με παράπονο χωρώ. Την κορφή του ψιλωρίτη με παράπονο χωρώ και με δάκρυα το νησί μου φεύγω κι αποχαιρετώ. Με δάκρυα το νησί μου φεύγω κι αποχαιρετώ. Άρνηση τραγούδι είναι μάλλον για τον αγγέλον τη στροφή. Πετάξαμε μαζί τους και αγναντέψαμε. Μέσα στα σύννεφα ξαποστάσαμε και στα κοχύλια πεσμένη σε ένα μικρό κρυφό περιάλι σβήσαμε το παλιό και αλλάξαμε ζωή. Thank you.
τι πάθος. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Μόνο ανθρώπινες φωνές. Με ρώτησαν τι είναι Ελλάδα και δεν απάντησα. Σκέφτηκα. Μόνο. Σκέφτηκα τη λεβενδιά της άνοιξης στη σφασχαλιά στη μέρα. Σκέφτηκα μια φλογέρα να αντυχεί στον κάμπο, στο βουνό. Ένα λαούτο πάνω στη θάλασσα να παίζει. Η ευωδιά βασιλικού σε ένα σταυρό στα μέσα του Σεπτέμβρη. Και οι κλόνοι της ελιάς να στεφανώνουν τα αρχαία τα μνημεία. Κάποιους τρελούς εκεί στις Θερμοπύλες και άλλους τρελούς στα Δερβενάκια. Νεκρούς τα μνήματα να θέλουν δικαιωμό. Σκέφτηκα τον ντρούλο της Αγιάς Σοφιάς να με σκεπάζει και κάποιους άνδρες της Ηπείρου τα βουνά να αντιλαλούν αέρα. Σκέφτηκα τα βράχια, τη θάλασσα, τον ουρανό, τις πόλεις, τα χωριά, το ασημένιο πέλαγο και έναν γαλάζιο ουρανό να του φορά το δάφνινο στεφάνι. Ανάγκη στα θρανία και στις φτώχεια στο σχολείο μάθαμε την κοινωνία και τον Σεριάννη μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης. Όσο πια ένα σπίχουτι και ο τείχος μια σαυλή. Thank you.
ακούστε μας. Της δικαιοσύνης ηλενοείται και μύρσιν εσύ δοξαστική. Μη παρακαλώ σας μη. Σπίτια πιο λευκά στου βλαφού το γειτόνεμα. Πάντα ήμασταν λίγοι, πάντα, ποτέ δεν ήμασταν πολλοί.
Ήρθε λοιπόν η σειρά μου. Ξέρετε, συνήθως κάνω την παρουσίαση αυτών των φίλων μου, αυτών των Ελλήνων πραγματικά, των παιδιών που παίζουν αυτά τα ελληνικά όργανα, τα παραδοσιακά όργανα, τα λαϊκά όργανα, τα κάνω μέσα σε ένα τραγούδι. Θα ήταν αμαρτία όμως να κάνω παρουσίαση ειδικά σε αυτό το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι πρέπει να τραγουδιέται από την αρχή μέχρι το τέλος με ευλάβεια και σεβασμό. Θα κάνω λοιπόν τώρα αυτή την παρουσίαση. Έπαιξε για σας κρουστά ο Γιώργος ο Καραβούνης. Ο Χρήστος, ο Κορομιλάς, στο κόντρα μπάσο. Στο ακορντεόν, ο Γιάννης, ο Καλαφατέλης. Ο πιο μικρός της παρέας, να ξέρετε. Είναι δύο σολίστ, δύο εξαιρετικοί μουσικοί. Τους αγαπάω πάρα πολύ, γιατί δεν ξέρω αν το παρατήρησατε εσείς, εγώ πάντα συγκινούμαι. Είναι σπουδαίοι μουσικοί και παίζουν με πολύ μεγάλη ευλάβεια. Στο μπουζούκι, ο Δημήτρης, ο Λιόλιος. Το παιδί αυτό το αγαπάω λίγο περισσότερο, διότι παίζει δύο όργανα. Παίζει και κλαρίνο και φλάουτο και πάντα χαμογελάει. Αυτό δεν το χάνει ποτέ. Είναι ο Αντώνης ο Καλιούρης. Ξέρετε, πάντα τον αφήνω τελευταίο, γιατί κουράζεται περισσότερο από όλους. Και τι εννοώ. Γράφει παρτιτούρες, μιλάει σε εμάς τα ακουστικά την ώρα που παίζουμε, μας δίνει κάποιες εντολές που χρειαζόμαστε εμείς οι μουσικοί. Αλλά εκεί φαίνεται το μεγαλείο της ψυχής του. Πάντα όταν τον παρουσιάζω, χαμηλώνει το κεφάλι. Είναι ο κύριος Θεοδόσης Σικιώτης. Μία μουσική παράσταση, έτσι όπως έχει εξελιχθεί σήμερα και εμείς την έχουμε αγκαλιάσει πλέον, δεν θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς αυτά τα υπέροχα, μα υπέροχα κείμενα. Αυτά τα κείμενα που την ώρα που τα ακούσαμε, δεν ξέρω, εγώ συγκινήθηκα, νομίζω και εσείς το ίδιο, ακούσαμε αυτά τα κείμενα τα οποία ήταν έμπνευση ενός ανθρώπου, ο οποίος τα έγραψε από στίθους, γιατί αγαπάει πολύ την Ελλάδα. Δώστε σας παρακαλώ ένα χειροκρότημα στον κύριο Ρένο Νεκτάριο Παυλάκη, που έγραψε αυτά τα υπέροχα κείμενα. Να τον έχει ο Θεός καλά, να μας δίνει, να μας δίνει πάντα τέτοια λόγια μέσα στην ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας, να ταξιδεύουμε. Την άφησα τελευταία, την κυρία που κάθεται δεξιά, διότι αφενός τα κείμενα, αλλά είναι και ο τρόπος που θα τα πει κάποιος τα κείμενα αυτά. Πραγματικά συγκινηθήκαμε. Μπράβο, Ναταλία. Δακρύσαμε. Μπράβο, Ναταλία. Η κυρία μπράβο. Ναταλία Δραγούμη. Ευχαριστώ. Μπράβο. Σας υπόσχομαι, δεν ξέρω αν πράξατε καλά που ήρθατε στην παρέα μας, αλλά σας υπόσχομαι ότι θα είστε για πολύ καιρό μαζί μας. Καλό. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είχα την τιμή να βρίσκομαι εδώ. Για ένα λόγο ότι αισθάνομαι ότι είχα να σταθώ στο ύψος αυτών των τραγουδιών και αυτής της μουσικής και αυτών των στίχων, γιατί δεν είναι απλό να στέκεσαι. Η μουσική είναι πάνω απ' όλα, νομίζω. Είναι η τέχνη, η κορυφαία. Οπότε, σας ευχαριστώ πραγματικά που βρέθηκα με το λόγο, με αυτόν τον υπέροχο λόγο που είχα να διαβάσω. Έκανα μια προσπάθεια να σταθώ δίπλα
Ελπίζω να το πέτυχα. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω από έναν άνθρωπο που αγαπάω πάρα πολύ. Ο καημένος παλεύει να μην ξεχάσει. Μισό, το ξέρω, δεν το λύσεις, το ξέρω, το ξέρω. Μισό λεπτάκι, γιατί στο τέλος θα φύγουμε και δεν θα κόψουμε τίποτα. Λοιπόν, χειροκρότημα στον κύριο Γεώργιο Δεμελή, καλλιτεχνικό διευθυντή της ορχήστρας, στο υπέροχο, παραδοσιακό και μοναδικό κανονάκι, υπεύθυνο μουσική της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για όλη την προετοιμασία. Εγώ πρέπει να θυμάμαι τα ονόματα, εγώ πρέπει να θυμάμαι τους ανθρώπους. Λοιπόν, τον αγαπάω πάρα πολύ, τον αγαπάω εδώ και πολλά χρόνια, είμαστε μαζί, συμπορευόμαστε μαζί, έχουμε κάνει πολλά πράγματα και του υπόσχομαι ότι τώρα αρχίζουν τα πιο όμορφα. Έτσι. Ένα χειροκρότημα στον πατέρα Ειρηναίο Νάκο, που αγαπάμε και λατρεύουμε. Θα σας πω κάτι πολύ μικρό. Πολύ σοφά, λοιπόν, ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας πριν 11 χρόνια, όταν έπρεπε να ορίσει έναν διευθυντή της σχολής, τι είπε? Θα αναλάβει, λοιπόν, τη διεύθυνση ένας ιερέας. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μπορούμε να είμαστε όλοι αγαπημένοι και να είμαστε σήμερα όλοι εδώ να παρουσιάζουμε αυτό το έργο σε εσάς. Πατέρα Ειρηναίο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα, λοιπόν, θα περάσω σε έναν άνθρωπο τον οποίο γνωρίζω χρόνια, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί ξέρετε, εμείς συνήθως οι ψάλτες, τι κάνουμε, θέλουμε να ψάλουμε, καμιά φορά τραγουδάμε κιόλας. Εδώ, λοιπόν, έχουμε κάτι το αξιόλογο. Αφενός είναι ένας εξαιρετικός ψάλτης, τον απολαμβάνουμε, τον ακούμε στην εκκλησιά μας, αλλά κάνει τη διαφορά. Και η διαφορά είναι, να ξέρετε, πολύ δύσκολη ένας ψάλτης να τραγουδήσει καλά. Είναι στην παρέα μας καινούριος. Τον αγκαλιάζουμε, τον συγχαίρουμε. Είναι ο κύριος Γεώργιος Δόβολος. Και επίσης σε εκείνον υπόσχομαι ότι θα είναι κοντά μας για πολλά χρόνια. Χαρά και τιμή, όπως είπα και στην αρχή, δίπλα σε μια τόσο σπουδαία μπάντα, με την καθοδήγηση του καλού φίλου, αλλά κορυφαίου συναδέλφου, γιατί όσο ξέρει καλά την ψαλτική, ξέρει καλά και το κανονάκι, ξέρει καλά και να ενορχιστρώνει και να καθοδηγεί και κυρίως να δένει την ομάδα. Κάτω από τη σκέπη του πατρός Ειρηναίου, τον Γιώργο τον Δεμελή, για μία ακόμα φορά θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Και βέβαια, Γιώργο, πολύ δύσκολο να τραγουδάς δίπλα σε μία τέτοια και μία τέτοια φωνή. Νομίζω απόψε προσπάθησα, ελπίζω να μην τους αδίκησε. Λοιπόν, ένας καλός προπονητής δίνει πάντα καλές οδηγίες. Όσες οδηγίες και να έδωσα, δεν μπόρεσα να την πείσω να μην συγκινηθεί. Δώστε ένα χειροκρότημα στην κυρία Σοφία Μάνα. Παιδιά, είμαι παιδί του εξωτερικού. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που έκανα απόψε, πιστέψτε με. Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό απόψε. Όταν έχει στερηθεί κανείς στην πατρίδα του από μωρό μέχρι τα 18 που ήρθα στην Ελλάδα, το να πει κανείς αυτούς τους στίχους και αυτά τα τραγούδια του ελληνικού τραγουδιού είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο. Θα με συγχωρέσετε. Αγαπώ πάρα πολύ την πατρίδα μας. Γιατί ξέρω πώς είναι να ζεις χωρίς Ελλάδα. Ξέρω πώς είναι να ζεις χωρίς την Ελλάδα. Ωραία. Ας μη συγκινηθούμε άλλο. Εδώ, λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε και να πούμε για τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν αυτό το έργο. Αυτή η εκδήλωση δεν θα γινόταν σήμερα εάν δεν υπήρχε η έμπνευση. Και είναι πολύ σημαντικό σήμερα οι νέοι άνθρωποι να ονειρεύονται και να εμπνέονται για να παράξουν νέα πράγματα. Κάναμε συναυλίες αυτό το καλοκαίρι, Μικρασία, την αγαπάμε, τη λατρεύουμε, αλλά ήρθε και μου είπε να κάνουμε κάτι άλλο, να κάνουμε κάτι το οποίο όλοι το ξέρουμε, αλλά καμιά φορά το ξεχνάμε. Η κυρά της Ρο, λοιπόν, είναι τέτοιο πρόσωπο, το οποίο
το εμπνεύστηκε, δεν το εμπνεύστηκε εκείνος, εμπνεύστηκε όμως να κάνουμε αυτή την παράσταση, την οποία εσείς σήμερα απολαύσατε. Δώστε σας παρακαλώ ένα δυνατό χειροκρότημα στον πατέρα φιλούμενο Ρούμπι. Γιατί πραγματικά χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν σήμερα εδώ, θα ήμασταν όλοι κάπου αλλού, αλλά δεν θα υμνολογούσαμε την προσπάθεια αυτής της γυναίκας που έδωσε πραγματικά τη ζωή της για αυτή τη χώρα. Τώρα να ευχαριστήσουμε το Δήμαρχο, να ευχαριστήσουμε το Δήμο. Δώστε ένα χειροκρότημα και ας λείπουνε. Τον κύριο Αντιδήμαρχο πριν, ο οποίος μίλησε τόσο όμορφα. Τώρα όμως θα το πω. Εκτός από το μακαριότατό μας, τον οποίο αγαπάμε, τον οποίο σεβόμαστε, τον οποίο έχουμε στην καρδιά μας, γιατί πραγματικά το έχω ξαναπεί, χωρίς αυτόν θα ήμασταν κάπου αλλού, θα παίζαμε κάπου αλλού μουσική. Εδώ όμως έχουμε ένα πρόσωπο το οποίο ακούει τις γκρίνιες μας, ακούει τις στεναχώριες μας, ακούει τους προβληματισμούς μας και πάντα είναι εκεί για να δώσει τη λύση. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν το αγαπάμε πάρα πολύ και του ευχόμαστε να φτάσει ψηλά και πάντα να ρίχνει και μια ματιά σε εμάς τους ψάλτες, γιατί ο ίδιος είναι ένας εκλεκτός ψάλτης. Δώστε ένα χειροκρότημα λοιπόν και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που βρίσκεται εδώ στον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πατέρα Βαρνάβα Θεοχάρη. Πραγματικά ξέρουμε ότι στηρίζετε όλα τα βήματά μας και θα το κάνετε πάντα. Θα καλέσουμε λοιπόν εδώ το χορευτικό συγκρότημα του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Όπλων να μας χορέψει τρεις χορούς και αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο στον πρωτοσύγκελό μας για να μας πει δύο όμορφα λόγια και να κλείσει αυτήν την όμορφη βραδιά. Αναθέμα σας όμορφες όπου και να βρεθείτε. Τα νιάτα των γιαμαναμάν, τα νιάτα των παλικαριών. Τα νιάτα των παλικάριων εσείς τα κατελείτε. Το χαρόν και για μαν αμάν, το χαρόν και τον ερωτά. Το χαρόν και τον ερωτά ποτέ μην περιπαίξεις. Γιατί δεν να, για μαν αμά, γιατί δεν να, έρθε ένας καιρός. Γιατί θέλει να έρθει ένας καιρός στα χέρια του να μπλέξεις. Ο χαρός με για μαν αμάν, ο χαρός με τον ερωτά. Χαρός με τον ερωτά, κι οι δυο με κυνηγούνε. Το χαρόν τον κι αμάν αμάν, το χαρόν τον ενίκησα. Το χαρόν τον ενίκησα, τον ερώτα φοούμε. Thank you.
Τα μέσα μου να γυαλείς.
αγαπάμε να σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Θέλεμε να σε θέλω, έλα το γιαβρί μου. Θέλεμε να σε θέλω. Τσάμπι, 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 τσάμπι. Να σ' αγαπώ σαν φίλη. Έλα το γιαβρί μου. Να σ' αγαπώ σαν φίλη. Άιντε, φίλα με εσύ στο φίλο στα χείλη. Έλα το γιαβρί μου, να σε φίλο στα χείλη. Άιντε, πρεσίσου να πω μου λέγες, μου λέγες. Ρουδιά μου με τα ρουδιά. Άιντε, πάω κι εγώ να κοιμηθώ, κοιμηθώ. Να πάψουν τα τραγούδια. Έλα το γιαβρί μου, να πάψουν τα τραγούδια. Συγχαρητήρια στο χορευτικό συγκρότημα του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου Όπλων. Και τώρα θα μου επιτρέψετε, αφού και εγώ προσωπικά, ως Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ευχαριστήσω τόσο τον Μακαριότατο, όσο και τα παιδιά της ορχήστρας, τους τραγουδιστές μας και όσους συμβάλλουν σε αυτήν εδώ την μεγάλη προσπάθεια. Δώσω και εγώ τα συγχαρητήριά μου στον πατέρα Φιλουμένο. Θέλω... Θέλω, Άγιε Πρωτοσύγγελε, αγαπητέ αδελφέ, πατέρα Βαρνάβα, να έρθετε στο βήμα. Να σας ευχαριστήσω και εγώ προσωπικά για την αγάπη σας, για τη συνδρομή σας, για το ενδιαφέρον σας και για τις λύσεις που, όπως είπε και ο Γιώργος πολύ σοφά, δίνετε σε ό,τι και αν εμφανίζεται, εσείς ξέρετε και ευχαριστούμε θερμά και να είστε κοντά μας και εύχομαι λίαν συντόμως καλή προαγωγή. Έλατε.
Ζήσαμε απόψε μια πολύ όμορφη βραδιά, η οποία βραδιά αυτή μας χαρίστηκε από ένα σημαντικό και τόσο καλά οργανωμένο επιτελείο. Δεν θα μνημονεύσω όσους εμνημόνευσαν πριν, τόσο ο κύριος Δεμελής όσο και ο πατήρ Ειρηναίος. Ευχαριστούμε όλους και τον καθένα χωριστά, γιατί πραγματικά απόψε, πάτερ φιλούμενε, μας δόθηκε η ευκαιρία και βέβαια με την παρουσία την τιμητική του Σεβασμιωτά του Αγίου Λιουπόλεως, τον οποίο ευχαριστούμε, σεβαστών πατέρων και αγαπητών αδελφών, να ζήσουμε αυτή την όμορφη βραδιά, η οποία λέγω και πάλι ότι μας παρέχει τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη αυτό που διαβάζουμε στο σοφό της Παλαιάς Διαθήκης. Δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Δεν θα υπήρχε άλλη ευκαιρία να τιμήσουμε πραγματικά μια τόσο ηρωική μορφή, μια τόσο σπάνια μορφή, από αυτόν τον τρόπο απόψε. Πραγματικά, πέρασαν από μπροστά μας όλα αυτά τα μέρη της Ελληνίδος γης, τα οποία μας κάλεσαν με τα τραγούδια τους απόψε να μην λησμονάμε τη χώρα μας, και εμείς διαδηλώνουμε εμφαντικά ότι δεν λησμονούμε τη χώρα αυτή, η οποία είναι χώρα ηρών, η οποία είναι χώρα ανθρώπων οι οποίοι έχουν δώσει το αίμα τους, προκειμένου εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε την ελευθερία μας και να ζούμε όπως πραγματικά θέλω να πιστεύω, αντάξει της ελευθερίας αυτής. Είναι λοιπόν πραγματικά μια πολύ όμορφη βραδιά αυτή που ζήσαμε και ευγνωμονούμε όσους μας τη χάρισαν. Μεταφέρω όμως σε όλους απόψε τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Μακαριωτά του Ποιμενάρχου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριου Ιερονίμου, ο οποίος, πάτερ Ειρηναί και αγαπητοί μου αδελφοί, είναι αυτός ο οποίος δίνει τις λύσεις, είναι αυτός ο οποίος μας σκεπάζει όλους με την αγάπη του, και εμείς πορευόμενοι στα δικά του βήματα, προσπαθούμε βέβαια να πληροφορούμε τη διακονία μας καθημερινά και να μαρτυρούμε Χριστόν εσταυρωμένων και αναστάντα. Σε μια λοιπόν τέτοια δύσκολη εποχή έχουμε ανάγκη από τέτοιες τονωτικές ενέσεις, οι οποίες απόψε μας έδωσαν χαρά, αλλά και μας τονώνουν στη μνήμη μας αυτά τα σημαντικά υποδείγματα, γιατί η εποχή μας περισσότερο από ποτέ έχει ανάγκη από πρότυπα, από ιδανικά και από αξίες, τις οποίες μας θύμισαν απόψε όσοι συμμετείχαν σε αυτή την τόσο όμορφη εκδήλωση, και ευχαριστούμε πάλιν και πολλάκις και ευγνωμόνως όλους, αλλά και εσάς που βρεθήκατε απόψε κοντά μας, προκειμένου όλοι μαζί να ζήσουμε αυτή την όμορφη βραδιά. Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι και ευχόμαστε ο Θεός να δίδει τέτοιες όμορφες ευκαιρίες να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Ιερονίμου του Μακαριωτάτου και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ημών δε Πατερός και Ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Καληνύχτα σας.